Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το Κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα έχουμε την 14η αγωνιστική της Development League και το ματσάκι ανάμεσα σε Powerpuff Boys και Fiorentina. Το ματς που μόλις ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Φιωρεντίνα από τη μία με ρεκόρ 4-8 κόντρα στους Powerpuff Boys, οι οποίοι μετρούν 9 νίκες και 3 ήττες μέχρι στιγμής. Στην επίθεση Φιωρεντίνα τον Γκεχρή να πηγαίνει προς τα μέσα, θα στερκίσει όμως. Παραμένει το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές του μάτς. Ένα σούτ από το πλάι άστοχο από τον Σταβουλτζίδη. Πάλι όμως στην επίθεση φιλοξενούμενη. Αστερκίσιος άφησης στον Γκαγκίτ. Σταβουλτζίδης, σκαστή πάσα. Έγινε το κλέψιμο όμως. Συνειδιασμός για την Φιωρεντίνα, ωραία συνεργασία και θα έρθει και το καλάθι, το οποίο θα ανοίξει και το σκορ στο 2-0 τώρα. Η γηπεδούχη, η σκόρερ τον Ακρίτα. Μπάλα έξω στον Καστρίτσιο. Σηκώνεται ο Σταβουλτζίδης, θα ισοφαρίσει. 2-2 τώρα το σκορ. Ακρίτας αφήνει έξω, προσπίση από τον Χαραλαπόπουλο, τελικά αφήνει στον Αθανασόπουλο, δεν είναι και τόσο καλή πασά. 3 δευτερόλεπτα, με συγχωρείτε, δεν λειτουργεί το ρολόι της επίθεσης στην αριστερή μπασκέτα. Σταβουλτζίδης για 3, άστοχος, θετικό rebound όμως, ο Καστρίτσιος ήταν, με συγχωρείτε. Αλλά στη γωνία εκεί που είναι ο Γκαγκίτς, ο οποίος κρατάει στο 1 δευτερόλεπτο, δεν έχει δει το ρολόι, πρόλαβε όμως, το είδε τελευταία στιγμή και σκόραρε για το 2-4. Θανασόπουλος, Λεωνάκης γυρίζει με τα αριστερό, υποπίεση, θα σκοράρει και αυτός για το 4-4. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον παίχτη των γηπεδούχων. Ήσυχε κολλημένο πάνω και τον αντίπαλο, αλλά κατάφερε να βρει το καλάθι. Γυρίζει ωραία τώρα η μπάλα στην επίθεση των Powerpuff Boys, οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα, η μπάλα στα αριστερά. Παπαϊωάννου θα γυρίσει, θα εκτελέσει, αστοχή όμως. Μαζί θα ήταν Ασόπουλος. Αλλά στον Αθανασόπουλο στέκεται, εκείνο σημαδεύει, αλλά στοχεί στην προσπάθεια για 3 πόντους. Σταβουλτζίδης για τους σημερινούς φιλοξενούμενους, αφήνει τώρα δίπλα του στον Καστρίτσιο. Παπαϊωάννου τσεκάρει τις κινήσεις, ενώ Σταβουλτζίδης στην κορυφή, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Καστρίτσιος δίστασε να πάρει το σουτ, θέλει να πλησιάσει ακόμα περισσότερο, έδωσε καμπύλη στην μπάλα. Αλλά δεν κατάφερε να βρει κάτι καλό για τους Powerpuff Boys. Παράμενε το σκορ στο 4-4. Άστοχος του 3 πόντων δώρα από τον Αθανασόπουλο. Γκαγκίτς κατεβάζει. Κλείνει ο Σταβουλτζίδη. Φτάνει κοντά εκείνος, κλείστηκε. Βρήκε όμως την πάσα. Γκαγκίτς για 2, άστοχος και αυτός. Γενική αυτή η άμυνα από τους Ροζ. Λεωνάκης για να γυρίσει σε μια γνώριμη κίνηση για εκείνον, θα το χάσει αυτή τη φορά. Τρίτσιος Σταβουλτζίδη στον Γκαγκίτς για 3 τώρα το σουτ του Σταβουλτζίδη, η μπάλα φεύγει και πάνω από το ταμπλό και έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής τώρα. Μπήκο!
Ακρίτας οργανώνει αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Κάνει το βήμα πίσω, βρέχει με ψηλότερο αντίπαλο. Θανασόπουλος μπαλά στην κορυφή. Σουτ για 3 πόντους και θα μπει κιόλας με τη βοήθεια του ταμπλό. Ο Κεχρής βρίσκει στοχό. Για το 7-4. Είχαμε ώρα να δούμε καλά αυτή είναι η αλήθεια στο μάτς. Έχει το τρίποδο του Κεχρή να βάλει τέλος στην αδράνεια. 4-40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Απαϊώνου σε μια δύσκολη προσπάθεια. Πάλεψε ο Αθανασόπουλος μήπως μπορέσει και πάρει το επιθετικό rebound. Στέκεται για 2, αστοχή όμως το Κεχρής. Γκάγκιτς ξεφύγει ωραία. Κάνε το βήμα στο πλάι, προσπάθησε να βρει τον Αθανασόπουλο, δεν τα κατάφερε. Ακρίτας. Πάνω το Καστρίσιος. Ακρίτας κρατάει στα 6, θα εκτελέσει μπαλά στο σίδερο και στην αγκαλιά του Σαμπουλτζίδη στην συνέχεια. Γκαγκίτς. Πήρε κι άφησε έξω. Θανασόπουλος, Σαμπουλτζίδης είχε χρόνο να σημαδέψει, δεν το κάνει σωστά όμως. Και πάλι μπαλέλα στον ίδιο. Φτάνει κοντά, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Μάζεψε ο Θανασόπουλος, καθάρισε το rebound και την φάση. Ακρίτας. Μόνος του όλο το δρόμο θα σκοράρει με το αριστερό layup. Θα κερδίσει και το foul. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον παίκτη Φιωρεντίνα, ο οποίος έχει και μια βολή να εκτελέσει. Μέσα και η βολή. Για το 14 στο συνέξι πλέον η Φιωρεντίνα. Για φόλ τώρα. Και ο Θανασόπουλος εκτέλεσε αμέσως. Για να μπορέσει όμως να βρει στόχο. Ακρίτας άφησε τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος φιλάει τον Αθανασόπουλο σε αυτή τη φάση. Και οι δύο ομάδες έχουν έναν Αθανασόπουλο στην πεντάδα. Στην επαναφορά τώρα η Φιωρεντίνα. Μπαλά στη γωνία, Αθανασόπουλος στα 4 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα σου, δεν είναι καλή εκτέλεση του. Αλλά έπρεπε να πάρει την προσπάθεια καθώς τελειώνει και ο χρόνος. Σαμπουλτζίδης, 2.40 ακόμα για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου, το σκορ στο 14, στο συνέξι αυτή τη στιγμή η Φιωρεντίνα. Έχουν κολλήσει 4 πόντους οι Powerpuff Boys, δεν θα ξεκολλήσουν τώρα από την προσπάθεια του Σαμπουλτζίδη. Δεν λειτουργεί καλά η επίθεση των σημερινών φιλοξενούμενων μέχρι τώρα. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Καστρίτσιο. Θανασόπουλος θέλει να φύγει. Θα περάσει. Θα αφήσει τον Γκάγκιτς. Θα Μπουλτζίδης από κοντά θα σκοράρει. Καλάθι μετά από ώρα για τους φιλοξενούμενους διαχειρός στα Μπουλτζίδη. Θανασόπουλος θα το πάρει αμέσως και θα το βάλει. 13-6. Αλλά στη γωνία Γκάγκιτς και πάλι Καστρίτσιος θα πάρει την εκτέλεση. Ήταν για 2 το σουτ, δεν μπήκε όμως. 1,5 λεπτό ακόμα τελευταίο στην πρώτη περίοδο. Τελεί τώρα ο Χαραλαμπόπουλος, φάνηκε να το θέλει αυτό το σουτ. Δεν του βγήκε όμως. Καστρίτσιος. Γκάγκιτς πιο αριστερά η μπάλα, Παπαϊωάννου για 3. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Καστρίτσιος και άφησε τον Αθανασόπουλο.
Έχει πάνω τον Χαραλαμπόπουλο, του βρήκε το χέρι εκείνος και το παραδέχεται κιόλας. Φαουλ νούμερο 2 για την Φιωρετσίνα. Θανασόπουλος φτάνει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Και Χρύς αφήνει έξω. Σουτιά 3 από τον Ακρίτα. Εκμεταλλεύεται την assist του συμπαίκτη του και στέλνει στο συν 10 πλέον την Φιωρετσίνα. 16-6 τώρα δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Σαμοήλης, δεν περνάει η πάσα του, θα γίνει το λάθος. Χαραλαμπούπουλος μάζεψε. Θέλουν να τρέξουν τώρα οι γηπεδούχοι. Και Χρύς αφήνει έξω νέο τρίποντο, άστοχο αυτή τη φορά από τον Αθανασόπουλο. Κάγκιτς. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους πράσινους. Στα 10 τώρα. Σαμπουλτζίδης στέκεται, αφήνει στη γωνία. Σαμοήλης. Είναι αδύναμο το σούτ του και τελειώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 16-6 υπέρ της Φιωρετσίνα. Πήγαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο μόλις η Φιωρετσίνα. Κατάφερε να πάρει μια απόσταση 10 από τον στο πρώτο δεκάλεπτο. Και έτσι τώρα ξεκινάμε με το σκορ στο 16-6, το οποίο θα αλλάξει από την προσπάθεια του Λεωνάκη και θα πάει στο 18-6. Σαμοήλης. Ασόπουλος θα χάσει, έκλεισε ο Χαραλαμπόπουλος. Κρήτας περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν και αυτοί στην επίθεση για να πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι. Χαραλαμπόπουλος προσποιήθηκε μπροστά από τον Αθανασόπουλο. Πάει από τα δεξιά, πέφτει πάνω στον Σαμοήλη, ο οποίος έχει κάνει το φάουλ. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα τώρα για την Φιωρετσίνα. Έκοψε την πάσα ο Γκάγκιτς. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή της Φιωρετσίνα. Λεωνάκη στα αριστερά. Θανασόπουλος του φτιάχνει χώρο ο Λεωνάκης. Θα εκτελέσει για τρεις ο Θανασόπουλος. Δεν ήταν καλή όμως η εκτέλεση του. Σταμπουλτζίδης. Κύριο Παπαϊωάννου. Εκτελεί κιόλας από μέση απόσταση. Χαραλαμπόπουλος μαζεύει το αμυντικό rebound. Θανασόπουλος. Εδώ και Χρύς. Χαραλαμπόπουλος πάει κοντά για να του δώσει επιλογή για screen. Λεωνάκης ζητάει ο Αθανασόπουλος, δεν πήγε μπάλα σε εκείνον. Χαραλαμπόπουλος στα 3 δευτερόλεπτα, τον βρήκε ωραία τώρα, αλλά πιο ωραία είναι και η τάπα του Γκάγκιτς, ο οποίος θα του κλείσει τα φώτα γη. Και αφήνει τώρα την Φιωρετσίνα με ένα δευτερόλεπτο στο ρολόι. Λεωνάκης δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι, βγαίνει άμυνα. Αλλά έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος, δεν έχει αλλάξει κατοχή. Κάτι που θα γίνει τώρα, καθώς η μπαλά περνάει σε πράσινα χέρια. Σταμπουλτζίδης, κύριο Παπαϊωάννου. Θανασόπουλος, αφού δίστασε αρχικά, το πήρε στην συνέχεια. Παρά στα χέρια του Ακρίτα για να κατέβασει την ιστορία για την Φιωρετσίνα. Κρατάει ο Ακρίτας. Θανασόπουλος είναι κοντά του, με τον Σαμουήλ να είναι πάνω του. Θανασόπουλος θα κλέψει. Αριθμητικό πλεονέκτημα για τους πράσινους. Σαμουήλς από τα δεξιά δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και έτσι χάνεται αυτός ο ευθυνδιασμός για τους Powerpuff Boys. Και
και Χρυς. Χαραλαμπόπουλος θα το πάρει από την κορυφή, αστοχή όμως. Πέρασε ο Σαμοήλης και έρθισε το φαουλ από τον Χαραλαμπόπουλο, φαουλ που είναι το πρώτο τώρα για την Φιωρεντίνα, η οποία θα προχωρήσει και σε μια αλλαγή με τον Καστρίσιο να περνάει στο μάτς. Με εξάδα σήμερα διαθέσιμη οι Powerpuff Boys από την άλλη Φιωρεντίνα. Έχουν μόλις μια πεντάδα πάρων εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. Η μπάλα στη γωνία εκτελεί για τρεις ο Σταμπουλτζίδης με το 18-9. Μακρύτας. Από τα δεξιά υπό την πίεση του Καστρίσιου δεν μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Σαμοήλης. Καστρίσιος κρατάει. Πιέζεται από τον Ακρίτα. Σαμπουλτζίδης τώρα στην κορυφή. Θέλει να γυρίσει. Ο Γκάγκης εκτελέσει τα δύο δευτερόλεπτα να πηδάει. Μπάλα στο Στεφάνη και καταλήγει εκτός. Και Χρυς. Ο Χαραλαμπόπουλος. Εκτελεί ο και Χρυς, καθώς είχε χώρο του, τον είχε φτιάξει ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν πήγε όμως το καλάθι, παραμένει το σκορ στο 18-9. Σαμοήλης στα δεξιά. Θέλησε να βρει τον Αθανασόπουλο. Έγινε προσπαθεί όμως και ο έτερος ο Αθανασόπουλος να μπει στη φάση και να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Σαμοήλης βρέθηκε στο παρκέ εκεί με αυτοθυσία να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από την διακοπή που είχαμε για το time out νωρίτερα. Μπήκαμε στα 6 λεπτά ακόμα. Τα οποία απομένουν, συγχωρείτε. Για το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Το σκορ στο 18-9. Έχουν καταφέρει οι φιλοξενούμενοι να ρίξουν την διαφορά σε μονοψήφιο ξανά. Ακρίτας τώρα για την Φιωρεντίνα. Θέλησε να περάσει την μπάλα στο Λεωνάκη. Έμεινε η μπάλα στους Ροζ. Ο Θανασόπουλος θα εκτελέσει καθώς τελείωνε και ο χρόνος. Στο ύψος όμως και μάζεψαν τώρα οι πράσινοι. Οι οποίοι μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Σαμπουλτζίδης προσποιήθηκε. Άφησε έξω, αλλά στα δεξιά τώρα στον Καστρίσιο. Κρατάει, Σαμοήλη στα 6. Καστρίσιος για 2 μέσα. 18-11. Κρυτάς άφησε στον Αθανασόπουλο. Δεν διστάζει να εκτελέσει εκείνος, έρβολο όμως θα καταλήξει την προσπάθειά του. Στους 7 από τους η διαφορά. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν κι άλλο οι πράσινοι. Γκαγκίτς, ακόμα ένα σούτ από μέσα απόσταση. Δεν είχε όμως την ίδια κατάληξη με το σούτ νωρίτερα του Καστρίτσιου. Κρυτάς, λίγο κοντά του και πήρε ο και Χρυς. Κρυτάς στέκεται με το δεξί, έπεσε πάνω του ο Γκάγκιτς και του κάνει το φάουλ, είναι το δεύτερο αυτό για τους Powerpuff Boys. 1-2, υπενθυμίζω τα ομαδικά. Στη γραμμή ο παίκτης Φιωρεντίνα για να εκτελέσει την πρώτη την οποία έχασε. Παραμένει το σκορ στο 18-11. Χάνει και την δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι γηπεδούχοι. Και παραμένουν στους 18 πόντους.
Σταβουλτζίδης, με συγχωρείτε Καστρίσιος, τώρα η μπάλα στο Σταβουλτζίδη. Θα το πάρει τελικά το σουτ, δεν το βάζει όμως. Και Χρυς μαζεύει το rebound. Ακρίτας. Μπάλα στον και Χρυς, ζητάει ο Χαραλαμπόπουλος για να εκτελέσει και να το βάλει κιόλας. 21-11. Και πάλι βρίσκει στόχο πίσω από τα 6-75 ο Χαραλαμπόπουλος για να πάει την διαφορά ξανά στρογγυλά στους 10 πόντους. Θανασόπουλος φτάσε κοντά με ένα καλό το τελείωμα του, μάλιστα ο ίδιος ήταν αυτός που ακούμπησε τελευταίος και πέταξε εκτός την μπάλα, γι' αυτό και η κατοχή είναι για την Φιωρεντίνα τώρα. 3,5 λεπτά ακόμα απομένουν για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Διαφορά νωρίτερα πήγε στους 10. Με την τρίποντη εκτέλεση του Χαραλαμπόπουλου. Θανασόπουλος τώρα με πλάτη, θέλει να γυρίσει, τον παίζει καλή άμυνα όμως ο Σαμοήλης και τον αναγκάζει τελικά στο λάθος. Σαμπουτζίδης, Πυροκαστρίσιος. Σαμοήλης, πάνω του αμέσως ο Αφανασόπουλος. Το δεύτερο λεπτό ακόμα για τους πράσινους. Γκαγκίτς στα 5. Μπαλά έξω, που φύγε λίγο η μπάλα του Σαμοήλη. Γι' αυτό θα πάρει ένα σκοτωμένο του τώρα, το οποίο θα καταλήξει και airball. Ναι, είναι καλές οι προϋποθέσεις για το σούτ του Σαμοήλη, καθώς μπερδεύτηκε στην υποδοχή του εκεί, στην πάσα που το έδωσε ο συμπαίκτης του. Και έτσι η κατάληξη ήταν αυτή που είδαμε νωρίτερα στην προσπάθεια του παίχτη των Powerpuff Boys, οι οποίοι μένουν στο μείον 10. Λεωνάκης, Θανασόπουλος και εκτέλεσε αμέσως και βρίσκει στόχο. 24-11 στο συν 13 με μία ακόμα τρίποντη εκτέλεση αυτή τη φορά από τον Θανασόπουλο η Φιωρεντίνα, η οποία μάλιστα αναγκάζει και τους Powerpuff Boys να καλέσουν time out. Συνέχεια στη δράση, 2,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση και τη δεύτερη περίοδου. Στο 24-11 πλέον έχει καταφέρει να φτάσει η Φιωρεντίνα με διαδοχικά τρίποντα από Αθανασόπουλο και Χαραλαμπόπουλο. Θα βγει και τώρα η άμυνα για τους Ρούζα Κρήτας. Βασικά θα κατεβάσει για τους γηπεδούχους. Αθανασόπουλος έχει πάρει θέση μπροστά από τον Σαμοήλη, τον οποίο παίζει με πλάτη. Λεωνάκης. Πάσα στην αδύνατη πλευρά και Χρυς θα το πάρει το σούτ, την μπάλα στο σίδερο. Παίρνουμε σιγά σιγά. Μπήκαμε μάλλον στο τελευταίο διλεπτό. Στη δεύτερη περίοδο πάντα. Δεν μπόρεσε ο Σαμοήλης να περάσει και Χρυς έκανε το κλέψιμο. Τον καταδιώκει ο Γκάγκιτς. Θα τον παίξει καλή άμυνα όμως. Και καθαρή επίσης. Γκάγκιτς φτάνει κοντά και θα σκοράρει. Κερδίζοντας παράλληλα και το φάουλ. 24-13 τώρα. Με τον Γκάγκιτς να παίζει και καλή άμυνα νωρίτερα. Να φτάνει και μέχρι το τέλος τώρα. Ενώ είχε δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Αντιχάσει, μάζεψε όμως το επιθετικό rebound ο Σαμοήλης. Για το 24-15. Θανασόπουλος. Περνάει από τον Σαμοήλη, μένει μπροστά του εκείνος. Γκάγκης τώρα με τον Λεωνάκη. Θανασόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Airball. Δεν ήταν καθόλου καλή η εκτέλεση. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Γκάγκης. Μέσα στη γωνία, εκεί που είναι ο Καστρίσιος. Τσεκάρει τις επιλογές του, βλέπει στην αδύνατη πλευρά τον Σταπουλτζίδη, ο Παπαϊωάννου θα εκτελέσει από την κορυφή αλλά και αυτό το τρίποντο από τους Πάρου Παφούς αυτή την φορά θα καταλήξει και αυτό το airball. 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Λεωνάκης. Πήγε κοντά του Ακρίτας.
για να του δώσει βοήθεια, να πάρει, να περάσει κιόλας, προσποιείται την πάσα, στοχή όμως την προσπάθειά του. Σταμπουλτζίδης φεύγει στην άλλη πλευρά, αφήνει στον Γκάγκιτς, γυρίζει εκείνος, κοντροστριψωμένο χέρι του Αθανασόπουλου θα στοχίσει. Μπαλά κατάλληλη εκτός, 18,6 απομένει στο ρολόι και έχουμε και time out για την Φιωρεντίνα. Μια επίθεση 18 δευτερολεπτών για την Φιωρεντίνα. Με τον Ακρίτα να παίρνει και να περνάει και το κέντρο. 14 λεπτά τώρα διαθέσιμα. Λεωνάκης του δίνει το screen by αντίθετα ο Ακρίτας. Βγαίνει πάνω του ο Γκάγκιτς και του κάνει το φάουλ. Που είναι το τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Για τους φιλοξενούμενους, με συγχωρείτε. Στον Αθανασόπουλο πήγε η μπάλα. 3 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει με το ένα πόδι στον αέρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 24-15. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο του ματς. Στο 24-15 βρίσκεται το σκορ, στο σύν 9 η Φιωρεντίνα. Και ο Ακρίτας τώρα οργανώνει αυτή την πρώτη επίθεση της τρίτης περιόδου για την ομάδα του. Λεωνάκης στην πλάτη του ο Γκάγκιτς. Δεν του επέτρεψε να γυρίσει για να εκτελέσει. Ακή η προσπάθεια του Ακρίτα στην συνέχεια. Σαμόηλης. Κράτησε, Αθανασόπουλος δυσκολεύεται αλλά η κατοχή παραμένει στους πράσινους, στριφογυρίζει εκεί. Ο Αθανασόπουλος δεν μπορούσε να βρει κάτι καλό. Παπαϊωάννου. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Χαραλαμπόπουλο. Και τρεις. Φτάνει κοντά και σκοράρει. Για το 26-15. Στους 11 που τους πλέον διαφορά. Σαν να σε διψήφιο η Φιωρεντίνα με αυτό το καλάθι του Γεχρή. Για δύο Σαμοήλης δεν μπορεί να βρει στόχο. Ακρίτας στα ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Θέλει να πάει σε μια οργανωμένη επίθεση. Τώρα δείχνει το σύστημα, πλησιάζει ο Λεωνάκης για να του δώσει το screen. Πάσα για τον Αθανασόπουλο. Από αρκετά μακριά εκείνος θα εκτελέσει, βρίσκει σίδερο όμως. Παπαϊωάννου. Αλλά στα δεξιά στον Σαμοήλη. Θανασόπουλος ψάχνει λίγο χώρο, δεν μπορεί να νικήσει τον Λεωνάκη ο οποίος μάζεψε. Και πάλι καταλήγει και πάλι στα χέρια του Ακρίτα, ο οποίος είναι ο σταθερός παίκτης που κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Είναι αυτός, είναι ο οργανωτής της Φιωρεντίνα. Ωραία η πάσα του, δεν θα την κάνει ασίστ όμως ο Αθανασόπουλος. Σαμοήλης με φόρα πέρασε και έφτασε μέχρι το τέλος. Πολύ ωραία κίνηση. 26-17. Αθανασόπουλος. Στέκεται. Πήγαν δύο πάνω του, Χαραλαμπόπουλος ξεφεύγει, του φύγει όμως για λίγο η μπάλα, βρήκε, προσπάθησε μάλλον να βρει την πάσα για τον Αθανασόπουλο, δεν του βγήκε όμως. Ο άλλος του Αθανασόπουλος τώρα για τους Powerpuff Boys, για δύο το shoot θα στοχο από τον Γκάγκιτς, στο έδαφος τρεις παίχτες, παίζανε κορνιά στη συγκεκριμένη φάση. Και χρήσε μια ατομική προσπάθεια. Ο ίδιος γραπώνει το rebound. Ακρίτας κοντά σε δύο, θα γίνει το foul το οποίο το κάνει ο Καστρισιός. Μια μαρτυρία τώρα στον ρέφερι. Μήπως και να έχει, έχουμε δύο βολές για τον Ακρίτα τώρα.
έπειτα από αυτό το πρώτο ομαδικό των Powerpuff Boys. Σταπουλτζίδης επιστρέφει στην θέση του Σαμοήλη, ενώ ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη του βόλη ο Ακρίτας. Θα τη χάσει. Βάζει τη δεύτερη. Από 27-17. Καστρίσιος. Καγκίτς τον Σταμπουλτζίδη, εκτελεί αυτός από το πλάι, δεν βρίσκεται καν στεφάνι η προσπάθεια του όμως. Θα γίνει και το κλέψιμο ανοιχτό γήπεδο για τον Κεχρή, ο οποίος φεύγει μόνος του και σαν συγκροπώνηση θα σκοράρει για το 29-17. Βάζει και πάλι στους 12 την ομάδα του Κεχρής και έχουμε ένα time out τώρα για τους Powerpuff Boys. Συνέχεια στη δράση εδώ στο πλήστο του Περιστερίου, 29-17 το σκορ, 6-34 ακόμα για το φινάλι της τρίτης περιόδου, σταθερά το προβάδισμα στα χέρια της Φιωρετσίνα. Καστρίσιος στον Παπαϊωάννου. Για τρεις πόντους άστοχο όμως από τον Παπαϊωάννου. Η κατοχή να δούμε για ποιον είναι, για την Φιωρετσίνα όπως λέει ο ρέφερι. Ρίτας. Σε μπάλα στον Λεωνάκη, λέγει να παίξει έξω. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, Χαραλαμπόπουλος στον Κεχρή. Θέλει να πλησιάσει εκείνος, κόβεται η πάσα από τον Παπαϊωάννου και μένει τώρα 2,8. Στο χρονόμετρο για την Φιωρετσίνα. Θανασόπουλος δεν μπορεί να πάρει. Κυλούν και κάποια δέκατα του δευτερολέπτου. Θανασόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως για να προλάβει το χρονόμετρο. Buzzer beater. 32-17. Όχι μόνο πρόλαβε το ρολόγιο ο Θανασόπουλος, αλλά βρήκε και στόχο. Και προσέφερε τους τρεις πόντους τώρα στην ομάδα του. Στοχείο Σαμοήλης από το πλάι. Μέχρι στιγμής ο Powerpuff Boys δεν δείχνουν να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ακρίτας άφησε έξω. Θανασόπουλος. Στα 4 δευτερόλεπτα. Κρατάει ο Ακρίτας το 1. Με το 1 χέρι θα εξελέσει από αρκετά μακριά. Μαζεύει ο Σταμπουλτζίδης για να βγάλει πιο γρήγορα μπροστά τώρα τους πράσινους και να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Δεν μπορείς να τον σταματήσει κανένας. 32-19 τώρα. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Θανασόπουλος έχει επιλογή στα δεξιά του και Κεχρή, επιλέγει στα αριστερά τον Ακρίτα. Αδύναμο το σούτ του. Σαμουήλης μάζεψε, αφήνει στον Θανασόπουλο. 3-2 τώρα οι Powerpuff Boys. Θανασόπουλος πάει μόνος του, δεν μπορεί να σκοράρει. Παραβρήκε στο κεφάλι του Θανασόπουλου και κατέληξε εκτός. Και έτσι η κατοχή τώρα είναι για τους πράσινους. Σαμπουλτζίδης πήρε μακριά, άφησε στον Αθανασόπουλο. Σαμοήλης από κοντά θα σκοράρει. 32-21. Ακρίτας άφησε χέρι με χέρι στον Κεχρή. Πέρασε η μπάλα στον Λεωνάκη. Θα κερδίσει το φαουλ. Το έχει κάνει ο Σαμοήλης, όπως έδειξε χαρακτηριστικά ο ρεφέρι. Συμμετείχε και ο Αθανασόπουλος στην φάση, γι' αυτό περίμενα να δω ποιος από τους δύο είχε κάνει το φαουλ. Τελικά το έχει κάνει ο Σαμοήλης, το οποίο είναι το δεύτερο δικό του. Έξω πρώτη βολή. Και τη δεύτερη μάλλον. Και
να μειώσουν σε μονοψήφιο και πάλι οι Powerpuff Boys, ενώ έχει γίνει και το φάουλ από τον Κεθρή. Φάουλ νούμερο 1 αυτό για τους γηπεδούχους στην τρίτη περίοδο. Δεν είχαν κάνει άλλο μέχρι στιγμής. Καμπουλτζίδης πατάει γερά, σηκώνεται και θα σημαδέψει σωστά. 32-23 τώρα. Στους 9 πλησιάζουν και πάλι οι πράσινοι. Με 3.45 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Χαραλαμπούπουλος σε πάνω το Θανασόπουλος και του κόψε το σουτ. Και Χρήση, μια ψηλή πασέ για τον Αθανασόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει εκτός ισορροπίας. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπαλά. Αστρίσιος. Και ξανά. Είναι και πάλι τώρα στον Σαμοήλη. Κυλίσει η μπαλά στο Στεφάνη, κατέληξε εκτός. Χαμένη ευκαιρία εδώ για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι πράσινοι. Κρήτας δείχνει το σύστημα. Επιλογές διασκήνει από Λεωνάκη για Θανασόπουλο. Στον τελευταίο θα πάει μπάλα. Λεωνάκης τώρα είναι στο πλάι. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. 2 πρέπει να εκτελέσει. Ο Κρήτας θα το κάνει. Δεν βρήκε στόχο. Μάζος ο ίδιος όμως. Αφήνει έξω. Συγκρούεται με τον Σαμοήλη, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Είναι το τρίτο. Ομαδικό για τους Powerpuff Boys. Είναι και το τρίτο δικό του επίσης. Γιάνγκης επιστρέφει στο μάτς, παίρνει τη θέση του Καστρισιού. Ακρίτας. Και Χρύς αφήνει στον Λεωνάκη και πάλι και Χρύς. Χαραλαμπούπουλος που σπίθηκε για να περάσει από Αθανασόπουλο. Γιάνγκης τώρα πάνω του κλείνουν τρεις παίχτες. Δυσκόλεψαν αρκετά και η κατοχή τελικά αλλάζει χέρια. Η μπάλα είναι για τους Powerpuff Boys. Το 32-17 έχουν σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Ένα σερί 6-0 έχουμε. Λοιπόν για τους πράσινους μέχρι στιγμής, ένα σερί που μπορεί να συνεχιστεί εδώ. Καμπουλτζίδης, ωραία η πάσα του Σαμοήλης, πήρε και σκόραρε. 32-25 πλέον. Ακόμα περισσότερο μικρή είναι η απόσταση σε αυτό το σημείο. Κάτι που αναγκάζει και ο Ρετσίνα να καλέσει time out. Δύο και 23 ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Τους Powerpuff Boys σε αυτό το σημείο να έχουν βγάλει μια αντίδραση, να έχουν πλησιάσει πλέον το 32-25 με ένα σερί 8-0. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την παρέα τόσο αγωνιστικό χώρο εδώ και Χρύς. Κατοχή είναι για τους Powerpuff Boys, με τη Φιωριτσίνα να δείχνει κάπως μουδιασμένη σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Να μην υπάρχει, δείχνουν να μην έχουν καθαρό μυαλό οι παίκτες της. Παπαϊωάννου. Καπουλτζίδης. Του δίνει και πάλι στα δεξιά. Προσπαθεί να αποφύγει τον Χαραλαμπόπουλο, δεν μπορεί να σκοράρει. Αλλά έχει καταλήξει εκτός από τα χέρια του Σαμουήλη, ο οποίος προσπάθησε και μήπως μπορέσει και γραπώσει την μπαλά. Χρύς. Πέρασε η μπάλα για τον Λεωνάκη. Κάτω από την αντίπαλη ρακέτα εκείνος που σπάθησε να εκτελέσει με έναν από το lay-up. Δεν ήρθε το καλάθι. Στην συνέχεια έχουμε και το φάουλ από τον Ακρίτα, που στο παραδέχεται κιόλας, δεν είναι και το χέρι του στον Σαμπουλτζίδη. Θανασόπουλος σηκώνεται από μέση απόσταση, δεν το βάζει. Μαζέψε ο Ακρίτας. Ένα και 25 ακόμα. Κρήτας φεύγει μέχρι την άλλη πλευρά. Θανασόπουλος πήρε και εκτελεί για να δώσει τέλος στο σερί. Δεν θα τα καταφέρει. Παραμένουν από ότι στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν λύσεις επιθετικά. Σταμπουτζίδη φτάνει κοντά για δύο το σούτ Παπαϊωάννου. Δεν σημάδεψε σωστά. Βρέθηκε και για Χρήση Μπουσάτεγγι για να τον δυσκολέψει την εκτέλεση, είναι η αλήθεια. Τελευταία 53 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Κρήτας θα το πάρει το σου, θα το βάλει από πάρα πολύ μακριά. 35-25. Ένα σουτ που χρειάζονταν οι γηπεδούχοι.
που δίνει και ψυχολογία τώρα. Παναθόπουλος καγκίτς τον Σαμπουλτζίδη. Στέκεται εκείνος πιεζόμενος, δεν μπορεί να σκοράρει. Την μπάλα παραμένει όμως σε πράσινα χέρια. Και έχουμε και φάουλ τώρα, το οποίο είναι το τρίτο για την Φιωρεντίνα. Από τρία έχουν οι δύο ομάδες. Γκαγκίτς σηκώνεται, Αθανασόπουλος και θα σκοράρει. 35-27. 14 δευτερόλεπτα τώρα όλα στην διάθεση της Φιωρεντίνα. 7-6 η Καθρίτας κρατάει. Λεωνάκης του φτιάχνει χώρο, η μπάλα θα καταλήξει εκτός και θα έχουμε και 0,9 για τους Powerpuff Boys. Σαμουήλης στην επαναφορά, να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι. Παπαγιών θα εκτελέσει ένα μακρινό σουτ, δίχως τύχη, και έτσι τελειώνει και το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 35-27. Πήγαν μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο, στο 35-27 το σκορ. 10 λεπτά μας απομένουν ακόμα για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης, αν δεν υπάρχει και κάποιο έξτρα πεντάλεπτο. Με αυτοθυσία εκεί βούτυξε ο Ακρίτας. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των Powerpuff Boys όμως. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα τώρα για τους πράσινους. Για δύο Παπαϊωάννου αστοχή. Και Χρυς. Εγγιστόν έχουμε διασμό, δεν μπορεί να σκοράρει ένα γρήγορο καλάθι. Ανασόπουλος τώρα στην άλλη πλευρά. Κρατάει, θέλει να συνεργαστεί με τον Σαμουήλ. Είναι και ο Ακρέτας όμως ανάμεσά τους, παραλίγο να μπερδευτεί. Κράτησε, πέρασε στο Λεωνάκι, του βρήκε το χέρι ο Σαμουήλης. Και το έχουμε. Και το τέταρτο φάουλ του Σαμουήλη, ποιος τώρα μπαίνει σε μπελάδες. Δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει ο παίκτης των Powerpuff Boys, οι οποίοι υπενθυμίζω έχουν κατέβει με 6 παίκτες σήμερα. Άστοχος στην πρώτη ο Λεωνάκης. Βάζει τη δεύτερη. 36-27. Στους 9 πόντους και πάλι διαφορά. Παϊωάννου. Για 3 στο σουτ, άστοχο όμως. Στη πάσα. Με το δεξί χέρι θα στοχίσει ο Αθανασόπουλος. Ωραία έξυπνη πάσα για τον Αθανασόπουλο. Τον έκοψε όμως την τελευταία στιγμή ο Σταμπουλτζίδης και πέταξε την μπάλα εκτός. Ανάποδο λέει από άστοχο από τον Ακρίτα. Παραμένει το σκορ στο 36-27. Στο έδαφος ο Καστρίσιος, η μπάλα στον Σταμπουλτζίδη, ανενόχλητο στο σκοράρι, 36-29. Ακρίτας θα το πάρει το σούτ από αρκετά μακριά. Δεν ήταν άσχημο, είναι η αλήθεια. Γκάγκιτς βρήκε ωραία τον Αθανασόπουλο, του δώσε έτοιμο καλάθι, πολύ ωραία η ασίστ. 36-31. Στο μείον 5 τώρα πλησιάζουν οι Powerpuff Boys. Αθανασόπουλος. Τελευταίο 8 λεπτό στο μάτς. Παϊωάννου μένει πάνω του. Ωραία βρήκε τον Λεωνάκη Αθανασόπουλος. Εκτέλεσε για 2 εκείνος, δεν το βάλω όμως. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να ρίξουν κι άλλο την απόσταση οι πράσινοι. Αθανασόπουλος από κοντά ξανά θα σκοράρει. 36-33 επιστρέφουν οι Powerpuff Boys σε απόσταση ενός τρυπόντου πλέον το μάτς.
και έχουμε και time out για την Φιωρεντίνα τώρα. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από το time out της Φιωρεντίνα, η οποία πλέον βλέπει τους Powerpuff Boys να έχουν πλησιάσει στο μείον 3. Χαραλαμπόπουλος αφήνει στον Αθανασόπουλο, θα εκτελέσει για τρεις εκείνος. Δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει και ο Σαμπουλτζίδης, κρατάει και την ισορροπία του. Παπαϊωάννου, πάει από τα αριστερά. Ρίγε τον Αθανασόπουλο, έχει προηγηθεί το φάουλ όμως. Χαμηλά όπως λένε οι διαιτητές. Έχει γίνει η παράβαση, οπότε έχουμε επαναφορά για τους πράσινους. Καγκίτς, Σαπουλτζίδης βρέθηκε στη γωνία, πήρε και την μπάλα, στο έχεις όμως. Μια σφαλιάρα αυτό από τον Καστρίσιο, βρήκε τον συμπαίκτη του. Σαπουλτζίδης για τους Powerpuff Boys, οι οποίοι παραμένουν στην επίθεση. Καγκίτς, φτάσε κοντά αυτό στον Αθανασόπουλο, κόντρα στον έτερο Αθανασόπουλο, θα το χάσει κι αυτός. Λαμπόπουλος πρέπει να τον βρει και άθελα τον Καγκίτς στο πρόσωπο. Γι' αυτό και σταμάτησε τώρα το μάτς. Κρήτας. Το πάρει το σούτ λίγο πιο μπροστά από τη βολή. Δεν το βάζει όμως. Παραμένει 36 πόντους η γηπεδούχη. Ακόμα μια ευκαιρία για τους Powerpuff Boys να πλησιάσουν στον πόντο και θα το κάνουν με τον Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής των τελευταίων φάσεων για τους φιλοξενούμενους. Είναι ο κύριος εκτελεστής στα τελευταία λεπτά για τους πράσινους και οι οποίοι πλέον βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Και Χρύς Αθανασόπουλος γυρίζει, θα φτάσει κοντά και θα τελειώσουμε επιτυχία τη φάση. 38-35. 5 και 50 ακόμα για το φινάλι του μάτς. Σαμπουλτζίδης. Αστρίσκιος τον βρίσκει πάλι. Αθανασόπουλος πέφτει πάνω του, του κάνει το φάουλ. Ενώ απέμεναν 3,3 στο ρολόι. Ανανεώθηκε τώρα το χρονόμετρο, νέα 14 επίθεση. Καστρίσιος, με συγχωρείτε, πήρε το σούτ. Ανασόπουλος μαζεύει και προστατεύει την μπάλα. Καγκίτς έμεινε μπροστά του, έγινε το λάθος. Παπαϊωάννου με το δεξί λέει, θα σκοράρει. Έδωσε το δωράκι το εδώ ο Αθανασόπουλος και οι Powerpuff Boys πάνε και πάλι το μάτσο με πόντο. Χαραλαμπόπουλος για τρεις, αστοχή. Καστρίσιος, ευκαιρία τώρα για τους πράσινους για να πάρουν το προβάδισμα. Κόβεται η πάσα αρχικά, παραμένει όμως η μπάλα στους πράσινους. Καστρίσιος γυρίζει, σηκώνεται, δεν θα το βάλει. 4 και 50 ακόμα. Ακρίτας. Στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση της Φιωρεντίνα, τώρα ξεκινάει ο Ακρίτας. Και Χρύς παίρνει και εκτελεί για 3. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Γκάγκιτς. Θέλει να περάσει. Έφυγε μπάλα εκτός. Η κατοχή είναι για την Φιωρεντίνα. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους ώστε να διεκδικήσουν το προβάδισμα τους. Από το 2-4 έχουν να προηγηθούν το μάτς οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι με συγχωρείτε. Ενώ τώρα έχουμε και βολές για τον Ακρίτα. Και τρίτο φάουλ επίσης για τον Καστρίσιο. Πέτρο,
θα είναι πρώτη. Για το 39-37. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. 40-37. Σε απόσταση τριών πόντων τώρα η Φιωρετσινά. Σαμπουλτζίδης φτάνει κοντά, πατάει γερά, σηκώνεται. Θα κερδίσει το φάουλ, λίγο άλλη ξαναπετύχει το καλάθι. Θα οδηγηθεί όμως στην γραμμή για δύο βολές. Αυτό είναι και το τρίτο φάουλ επίσης του Λεωνάκη. Όπως τρίτο είναι και για την Φιωρετσινά γενικά. Σαμπουλτζίδης βάζει την πρώτη. 40-38. Χάνει την δεύτερη, τρέχει ο Ακρίτας και μαζεύει το μακρινό rebound. Φύγει ο Κεχνής στην άλλη πλευρά, δεν τον προλαβαίνει ο Αθανασόπουλος και σκοράρει. 42-38. Ξεχάστηκε ο Κεχνής από την αντίπαλη άμυνα. Και βρήκαν έτσι τρόπο να βρουν ένα γρήγορο καλάθι οι γηπεδούχοι. Τους ξεμαθαίνει τώρα κάπως στους 4 πόντους. Σαμπουλτζίδης κλείστηκε, άφησε στον Γκάγκιτς. Θα σηκωθεί εκείνος πίσω από τις βολές. Θετικό rebound για τους πράσινους. Σαμπουλτζίδης και πάλι. Παπαϊωάννου από το πλάι, άστοχο και αυτό το σουτ. Μάζεψε ο Αχρήτας, βρήκε και πάλι τον Κεχρή. Στέκεται στον αέρα, αστοχή όμως. Τον δυσκόλεψε και η πίεση του Καστρίσιου, που σε πέστρεψε γρήγορα στην άμυνα. Και Χρύς προσποιήθηκε. Του κλέβει όμως την μπάλα, ωραία ο Παπαϊωάννου. Καγκίτς, δεν πήγε κάποιος πάνω του, αλλά το χάσε. Ακρίτας, 2.50 ακόμα. Αλλαγή κατεύθυνσης, αδεχτεί το στόπο Ακρίτας, πολύ ωραία η άμυνα. Σαμπουλτζίδης, γίνει το φάουλ. Για μαρτύριο το Σαμπουλτζίδης εδώ, για αντιαθλητικό. Δεν φαίνεται να έχουν κάποια τέτοια πρόθεση οι διαιτητές. Ενώ έχουμε και αλλαγή τώρα για τους πράσινους με τον Σαμουήλ να επιστρέψει το μάτς, παίρνει την θέση του Γκαγκίτς. 2.35 ακόμα στο παιχνίδι μας. Το σκορ υπενθυμίζω στο 42-38. Σαμπουλτζίδης κόπηκε πάσα εδώ τον Λεωνάκη και έφτασε η μπάλα στη μένη στον Κεχρή. Τους θα πάει μόνος του, δεν σκοράρει. Λίγο έλειψε να πάρει το μάξιμο από αυτή τη φάση ο Κεχρής. Δεν τον πούλησε όμως η μπάλα. Όπως και να έχει κερδίσει το φάουλ που θα τον στείλει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα το φάλω αυτό και για τον Καστρίσιο. Ποιος θα πέρασε εκτός στην θέση του Γκαγκίτς. Και χρήστα στοχή στην πρώτη. Τελεί την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. 43-38. Ένα γρήγορο σου του Σαμουήλη, δεν βρίσκει στόχο, αλλά ήρθε ο Γκάγκιτς εκεί για να μαζέψει το σκουπίδι και να σκοράρει κιόλας. 43-40 τώρα, δύο, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Ανασόπουλος. Ο Νάκης του δώσε το screen. Ανασόπουλος. Κλείστηκε από 2 και έχασε τελικά. Κερία για τους φιλοξενούμενους. Γκάγκιτς σηκώνεται με το lay-up και σκοράρει 43-42. Και πάλι σε απόσταση ενός πόντου η διαφορά. Και έχουμε το time-out από την πλευρά της Φιωρετσίνα. Ένα και 44 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού μας. 43-42 πλέον το σκορ. Και τα πάντα είναι ανοιχτά.
Κρήτας. Βγαίνει δυναμικά στην άμυνα ο Σαμοήλης και κάνει το φάουλ, το οποίο νομίζω είναι το πέμπτο δικό του και γι' αυτό θα αναγκαστεί να πέρασε εκτός. Ο Καστρίσιος επίσης θα αναγκαστεί να πέρασε εντός. Με πεντάδα θα συνεχίσει. Θα συνεχίσουν και οι Powerpuff Boys. Με θυμίζω και οι δύο ομάδες τώρα. Συνεχίζουν με μόλις 5 παίχτες διαθέσιμους. Λεωνάκης ψάχνει επιλογές. Πήγε κοντά του Ακρίτας για να πάρει. Και στέκεται για 3. Δεν το βάζει όμως. Έδειξε σε λάθος χρόνο ο Καστρίσιος, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την ομάδα του, η οποία έχει τώρα την κατοχή και την ευκαιρία επίσης να διεκδικήσει το προβάδισμα. 1 και 15. Ακόμα στο ρολόι. Καστρίσιος. Φινεί έξω. Παπαϊωάννου σε έναν ενόχλητο σουτ, το οποίο όμως παρά τις καλές προϋποθέσεις δεν ήταν καθόλου καλό. 55 δευτερόλεπτα. Ακρίτας. Να περάσει. Είναι το φόλο από τον Σταμπουλτζίδη, το οποίο είναι και το πέμπτο. Έτσι έχουμε βολές τώρα για τον Ακρίτα. Μέσα η πρώτη. 44-42. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη ο παίκτης του Ρετζίνα. Την οποία θα χάσει. Για να μπει κιόλας στο ζωγραφιστό. Και έτσι έχουμε time out για τους Powerpuff Boys. Όχι, τελικά γύρωνε το time out. Θέλα τα 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Καστρίσιος. Λογάκης. Φτάνει κοντά, συγκρούεται με τον Χαραλαμπόπουλο και θα πάει και αυτός τώρα στην γραμμή. 34,8 στο ρολόι. Κάκης χάνει την πρώτη. Έτσι. Παράλληλα χάνεται και ευκαιρία να ισοφαρίσουν οι Powerpuff Boys από τη γραμμή. Κάκης τώρα έτοιμος για την δεύτερη, την οποία θα βάλει. 44-43 τώρα. Ακρίτας. Μισό λεπτό ακόμα στο μάτς. Μένει ψηλά ο Σταμπουλτζίδης. Τον πιέζει. Ακρίτας κρατάει στα 10, περνάει με το δεξί, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 46-43. Μαξιλαράει και τριών πόντων τώρα για τους γηπεδούχους με αυτή την προσωπική ενέργεια του Ακρίτα. Και έχουμε το time out για τους Powerpuff Boys για να σχεδιάσουν αυτή την τελευταία επίθεσή τους. 18,2 δευτερολέπτων. Από μπροστά επιλέγουν να παίξουν τώρα οι Powerpuff Boys. 18,2 ακόμα για το τέλος. Και το σκορ στο 46-43 υπέρ της Φιωρετινά. Επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα για τους πράσινους, αφού επέλεξαν να παίξουν από μπροστά. Κάγκιτς για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μαζεύει ο Λεωνάκης. Θα γίνει και η μακρινή πάσα για τον Κεχρή. 4 δευτερόλεπτα. 3. 2-1, προλαβαίνει να κάνει το φάουλ ο Σταμπουλτζίδης στο 0,8 το ρολόι. Και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα θα είναι έτσι όπως ακριβώς θέλουν οι γηπεδούχοι στο ματ. Στη γραμμή τώρα ο Κεχρής. Θα βάλει και την βολή. 47-43. Και κλειδώνει μάλιστα και την νίκη.
για την Φιωρεντίνα, η οποία δίνει τέλος στο αρνητικό σερί 6 αγωνιστικών και φτάνει πλέον στο 5-8, ενώ οι Παπακούς θα γνωρίσουν την τέταρτη ήττα τους και θα πέσουν στο 9-4.